Καλή σας μέρα, καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο πλάνο, άστατο καιρό θα έχει, λίγο βροχή, ζέστη σταθερή. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Τα περίεργα του Μαΐου. Ναι. Πάμε να δούμε τι καιρό κάνει στην πολιτική. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι κοντά μας, ο ευρωβουλευτής του Κινήματος της Αλλαγής. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην πολιτική, τι καιρό κάνει, έχει χαμηλό βαρομετρικό και εδώ. Να σου πω τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς συνεχίζεται μία κουλτούρα στο πολιτικό σύστημα απόλυτης δημαγωγίας. Δηλαδή η χώρα τελειώνει το πρόγραμμα το καλοκαίρι και αντί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση τι κάνουμε για να βγούμε στις αγορές με ένα βιώσιμο μακροπρόθεσμο επιτόκιο, για να μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία, να σταματήσουμε να παίρνουμε πόρους μέσα από την αυξημένη φορολογία, μέσα από την υπερφορολόγηση, μέσα από την αστοχία των προϋπολογισμών, μέσα από τον εσωτερικό δανεισμό. Εδώ γίνεται μια συζήτηση εκτός πραγματικότητας. Λέει ο Πρωθυπουργός, καθαρή έξοδος. Και υπάρχουν δύο ερωτήματα. Καθαρή έξοδος σημαίνει όχι έλεγχος. Θα υπάρχει έλεγχος. Μέχρι να πάει το χρέος της Ελλάδας στο 75% του ΑΕΠ της, θα υπάρχει έλεγχος. Δεύτερο. Καθαρή λέει, από μέτρα. Καθαρή έξοδος και καταλαβαίνει ο πολίτης που βιώνει μια δύσκολη πραγματικότητα, τελειώσαν τα δύσκολα μέτρα. Μα τα έχει προνομοθετήσει τα δύσκολα μέτρα και μάλιστα με την επικαιροποίηση όπως παρουσιάζεται προηγουμένως, μέχρι το 2023 υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Άρα μιλάμε για ένα αφήγημα εκτός κάθε πραγματικότητας. Πώς λοιπόν έχουμε προοπτική βάση σε αυτές τις στρατηγικές. Θεωρώ ότι είναι λάθος του πολιτικού προσωπικού που δεν έχει καταφέρει, παίρνω μια θέση για να θέσω το ερώτημα, που δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων να κάτσει σε ένα τραπέζι από κοινού και να βρει λύσεις για το αύριο. Είμαστε πάλι σε αυτό το σημείο για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές. Βγαίνουμε, τελειώνει το πρόγραμμα δηλαδή τον Αύγουστο και πάμε παρακάτω και οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα μίνιμουμ συνεννόησης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ζητάτε εκλογές, το κίνημα αλλαγή ζητά εκλογές. Όταν είναι προνομοθετημένα, εδώ είναι η τεχνική συμφωνία, τη δείχνει ο κ. Πλάτζος από το πρωί διαρκώς. Συντάξεις, αυξήσεις, έλφια. Εσείς γιατί ζητάτε εκλογές, γιατί φαίνεται ότι κάποια πράγματα θα δοθούν, αν υπάρξει άλλη κυβέρνηση από την παρούσα, έτοιμα. Τι θα αλλάξει, γιατί δεν ζητάτε τις εκλογές. Εμείς πολίτες λέμε καταρχάς ότι για να σταματήσουν να κόβονται συντάξεις, να σταθεροποιηθεί η μισθή, πρέπει, ακούστε αυτό να σου πω, είναι σημαντικό, διότι δεν πρέπει να λαϊκίζουμε. Πρέπει η ελληνική οικονομία, όπως καλά είπε ο κύριος Χρυσόγονος, να αναπτυχθεί, να παραχθεί ΑΕΠ. Εάν δεν παραχθεί ΑΕΠ, μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να αντέξουμε. Λες, θα σου πω το απλό παράδειγμα, εγώ προσωπικά. Δεν είμαι συνταξιούχος. Κάποια στιγμή λοιπόν θα γίνω συνταξιούχος με το καλό. Το σκέφτεστε μπορώ από τώρα. Μπορώ να πιστέψω, σας λέω μετά από πολλά χρόνια, ότι με τη δημογραφική κατάσταση που έχει η Ελλάδα σήμερα και με την οικονομική κατάσταση που φαίνεται ότι θα έχει στο μέλλον, θα πάρω μια αξιοπρεπή σύνταξη. Άρα μιλάμε για σχέδια, πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα και πρέπει να βασίζονται στο ρεαλισμό. Εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να ομονοεί σε δύο πράγματα. Πώς η χώρα θα έχει φτηνό δανεισμό τα επόμενα χρόνια και θα αλλάξουμε το κράτος μας για να έχουμε μικρές και εύστοχες δαπάνες για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος και να αποδυναμώσουμε τη γραφειοκρατία. Και δεύτερο, το μείζον εθνικό θέμα που είναι το δημογραφικό, πώς αντιμετωπίζεται με τη στήριξη των νεότερων γενεών. Δεν γίνεται, κύριε Μαυραγάη, να έχουμε μισό εκατομμύριο νέα παιδιά στο εξωτερικό, να φεύγουν κι άλλα διότι δεν έχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. Είναι και μεγάλη πληγή, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και του έθνους στο μέλλον. Από όταν την άλλη όμως, όταν όλα αυτά τα μέτρα είναι με την τσίφρα εδώ και μας περιμένουν μπροστά μας, ξαναρωτάω, εσείς ζητάτε εκλογές για να αλλάξετε τι αλλάζουν μα όλα είπα, αυτά. Η προσπάθειά μας να αλλάξουμε την πραγματική οικονομία, να πάει προς μια καλύτερη κατεύθυνση στη χώρα μας. Αν θα πάει σε καλύτερη κατεύθυνση, αυτά όλα μπορούν να παγώσουν. Εάν δεν πάει, θα χειροτερέψουν. Πιστεύετε δηλαδή, ότι κυρία μπορούν Μαυραγάνη, να παγώσουν να το πω... αν βελτιωθούν τα οικονομικά μας. Γιατί ήδη στο πλεόνασμα πάμε καλά. Μπορούν να παγώσουν, λέτε. Ο κύριος Τσίπρας, εδώ μιλάμε τώρα για φορολόγητο να πάει στα 5.700. Το ξέρει καλά ο κύριος Πλάτζος. Όχι φέτος. Για να έχουμε 1% κέρδος στο ΑΕΠ από το 19 μέχρι το 22. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήρθε στην εξουσία, έλεγε 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Και τώρα πάμε ούτε καν στο μισό, παρακάτω. Γιατί, διότι όταν έκανε την καταστροφή στην οικονομία το 2015, τα παρεπόμενα του 2015 του Βαρουφάκη, του Καμένου και του Τσίπρα, τα πληρώνουμε τώρα. Αν η χώρα είχε μια άλλη στρατηγική, προφανέστατα κάποια πράγματα επόδεν θα μπορούσαν μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας να βελτιωθούν. Δεν βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Και αυτό που λέω τόσο απλά είναι να σταματήσει ο λαϊκισμός και το πελατειακό κράτος. Εάν αυτές οι δύο γάρες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, λέει να κάνουμε εκλογές. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει να κάνουμε εκλογές. Αλλά
Αν θεωρεί ότι η κανονικότητα είναι να επιστρέψουμε στον τρόπο που ασκούσε η διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία από το 4 ως το 9 που έφερε τη χώρα στη χρεοκοπία, προφανώς αυτό δεν είναι κανονικότητα. Είναι οι παλιές παθογένειες. Γι' αυτό σας λέω. Ο καθένας μπορεί να ζητάει εκλογές, αλλά από ένα άλλο μετερίζει μια άλλη ατζέντα. Η κυβερνήση την πληρώνεται και εσείς μπαίνετε στα μάτια του κόσμου σε αυτό το πακέτο, το γνωρίζετε. Εγώ δεν διαφωνώ, σας λέω το εξής. Για μένα το πολιτικό σύστημα πρέπει να πάψει να είναι αμετανόητο. Mm-hmm. Να δει τις ευθύνες του και μια άλλη στρατηγική να οδηγήσει τα πράγματα σε καλύτερο λιμάνι, σε ένα πάνεμο λιμάνι σε ό,τι για το αφορά... όφελος του ελληνικού λαού. Με ποιες εντοχές όμως του κόσμου, γιατί το όφελος προφανώς όλοι το θέλουμε, θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά ο κόσμος έχει απελπιστεί, έχει κουραστεί και ψάχνει και την ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν μπορεί να είναι μια κουβέντα αύξηση του κατώτατου μισθού, η ελπίδα μπορεί να είναι θα φτιάξουν τα πράγματα μέσω από μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις 10 χρόνια δεν έχει δει φως. Και επενδύσεις. Γιατί έχει δει επενδύσεις. Διότι υπάρχει περιβάλλον. Εδώ, όπως βλέπετε, η πίεση υπάρχει για το θέμα του ελληνικού, να προχωρήσει το ελληνικό. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία τροχιά. Και πρέπει να υπάρχει προφανέστατα μία άλλη πολιτική λογική. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας μιλάει για συνεννόηση τώρα γιατί. Διότι καταραίει δημοσκοπικά. Ο άνθρωπος, ο οποίος δίχασε, δημιούργησε ακραίες συνθήκες πολιτικής πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό. Και βλέπουμε τώρα φαινόμενα που πρέπει να καταδικάσουμε όλα με τον κύριο Μπουδάκη και αυτά πάει να τα διαχειριστεί με ένα επικοινωνιακό τρόπο για τις δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, για μένα όλα αυτά, κυρία Μαυραγάνη, έχουν κοντά ποδάρια. Αισθάνεστε και όσο και να προσπαθεί ο πνιγμένος να πιαστεί από τα μαλλιά του, άποψή μου είναι στο τέλος δεν θα καταφέρει τίποτα. Αισθάνεστε ότι σας πλαγιοκοπεί. Είπατε για τον κύριο Μπουτάρη. Ο Πρωθυπουργός στηρίζει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές τον κύριο Μπουτάρη και από ό,τι φαίνεται θα στηρίξει και άλλους που στήριζε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν μπορεί να στηρίξει τους δικούς του τόσο απλά. Είναι η αδυναμία του. Δεν είναι η πολιτική του ο πολιτικός προσανατολισμός. Η πίστη στους ιδέες. Είναι η αδυναμία του. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Για εσάς τι σημαίνει όμως αυτό. Τι σημαίνει αφέμαξη πολιτικών. Για μένα δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει ένας ακραίος οπορτουνιστής. Θα σου δώσω απλό παράδειγμα. Βγαίνει τώρα και πετάει το τυράκι του σπάσιμου των μεγάλων περιφερειών. Εγώ είμαι υπέρ του να σπάσουν αύριο το πρωί. Να σταματήσει η διαπλοκή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που αν δεν είσαι κολλητός των media, δεν είσαι παχτωλό χρημάτων, δεν έχει εκλογή. Να μπορεί και ο απλός άνθρωπος να είναι υποψήφιος στο λεκανοπέδιο. Ναι. Προσέξτε. Γιατί δεν το έφερε μαζί με τον εκλογικό νόμο πριν ένα χρόνο, αν το πίστευε. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει κάτι τόσο πολύ, όταν φέρει τον εκλογικό νόμο στη Βουλή, βάζει και τη ρύθμιση του σπασίματος των μεγάλων περιφερειών. Δεν το έφερε και δεν το πιστεύει. Και τώρα το ανακοινεί πολύ απλά για λόγους επικοινωνίας. Προφανώς δεν το απαγόρευε το μνημόνιο τότε για να γίνει. Όπως επίσης, δείτε το θέμα του Σκοπιανού. Γιατί μιλούσατε προηγουμένως τον κύριο Χρυσόγαρο. Εδώ ήθελα να πάμε τώρα. Είναι ένα μείζον εθνικό θέμα. Αντί εξ αρχής να χτίσει μια εθνική γραμμή βάσει αυτών που λέγανε όλα τα κόμματα. Έργα όμνες. Πώς σχολιάζετε τη δήλωση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη ότι είναι νίκη. Καταρχάς λέει δεν ήρθαμε να πάρουμε, ήρθαμε να δώσουμε αυτά που οι άλλοι δεν είχαν κάνει 70 χρόνια. Μα είχε το θράσο κυρία Μαυραγάνη να φέρει τη Μακεδονία του Ίλιντεν ως λύση. Εγώ εδώ από την εκπομπή σας είχα πει αρχές του Γενάρη ότι η χώρα αν θέλουμε να βρούμε λύση εθνικά αξιοπρεπή πρέπει να μείνει σταθερά στη θέση που έχει χαράξει τα τελευταία 10-15 χρόνια και όχι παιχνίδια χρονικού προσδιορισμού ή ιστορικού προσδιορισμού, ακόμη χειρότερα, που διαμορφώνει νέα χαρακτηριστικά λειτουργισμού, όπως ήταν το Ελλήντεν. Ναι, που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι απαράδεκτο. Αυτά που λέει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι είναι νίκη το ότι θα πει προσδιορισμό στο Μακεδονία. Ναι, προσπαθεί, πώς το σχολιάζετε. Προσπαθεί για, όπως βάφτισε την Τρόικα θεσμούς, την αποτυχία στο Σκοπιανό θα τη βαφτίσει νίκη για μένα, εάν φέρει οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό. Εκτός από αυτό που υπάρχει στην εθνική στρατηγική, με άρση των αλυτρωτισμών και βέβαια έργα όμνες για όλες τις κρίσεις, γιατί χθες διάβαζα ότι λένε οι Σκοπιανοί μόνο το Ελλήντεν έργα όμνες. Δεν υπάρχει αυτό. Γεωγραφικό έργα όμνες. Γιατί ο στόχος όλων των κομμάτων, και το λέω αυτό και για τη Νέα Δημοκρατία που παίζει με το θέμα αυτό, πονηρά, γιατί είναι το μάτι και σε άλλα κρατήρια, πρέπει να είναι, και το λέω και ως Ευρωβουλευτής στην Επιτροπή Εξωτερικών, να πάψουν τα Σκόπια να μονοπολούν τη λέξη Μακεδονία. Γιατί έχουν περάσει 30 χρόνια, όταν περάσουν 60 χρόνια θα πηγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και θα είναι από τις ΣΕΡΣ και λένε είμαι από τη Μακεδονία και ο κόσμος θα νομίζει ότι είναι από ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, βασική εθνική στρατηγική είναι να πάψουν τα Σκόπια να μονοπολούν τη λέξη Μακεδονία και αυτό πρέπει να γίνει με ένα εθνικά αξιοπρεπή, μια εθνικά αξιοπρεπή λύση με αυτό που είχαμε σχεδιάσει στις προηγούμενες δεκαετίες για να αποδεχτούν και αυτοί ότι η Ελλάδα έχει γεωγραφικά τη συντριπτική πλειοψηφία της Μακεδονίας. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, το δικό σας κίνημα,
Εάν όλη αυτή η ιστορία με τις εκλογές και η δημόσια κόντρα της κυρίας Γεννηματά με τον κύριο Θεοδωράκη είναι κάτι που επουλώνεται για να πάτε παρακάτω ή αν δημιουργεί θέματα, γιατί βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφονται όλα αυτά. Είχατε πιάσει ένα 11%, τώρα στις πρόσφατες βλέπαμε 8%. Κύριε Μαυρανή, καταρχάς η άποψή μου είναι ότι η δυναμική του Νοεμβρίου έχει ψαλιδιστεί. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι εάν κινηθούμε ριζοσπαστικά, προοδευτικά και συγκροτημένα, μπορούμε να πάμε πολύ καλά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και εγώ θα το υπηρετήσω μέχρι τέλος αυτό το σενάριο. Θέλω όμως κλείνοντας να σας πω το εξής. Επειδή πάνω απ' όλα είναι η χώρα μας και η ορθή διαχείριση του δημοσίου διαλόγου. Ο κύριος Τσίπρας έχει τεράστια ευθύνη να αφήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχουμε μια Ιταλία που διαμορφώνει νέους κινδύνους για τη συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Έχουμε μια Τουρκία που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει στις 24 Ιουνίου. Mm-hmm. Όποιος είναι εκλεγεί, δεν υπάρχει καλό σενάριο για την Ελλάδα. Και ο Δερμητάς, που για μένα είναι και προσωπικός μου φίλος, είναι στη φυλακή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τη φυλακή. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του ΧΑΝΤΕΠΕ. Όλα τα σενάρια είναι άσχημα για την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν πρέπει να πιέσουμε και πρέπει να έχουμε σοβαρή διαχείριση αυτών των μεγάλων θεμάτων, Μάλιστα. διότι η Ευρώπη δεν δείχνει τις δυνατότητες να χειριστεί άμεσα αυτά τα θέματα και πρέπει να πιέσει η Ελλάδα. Και στο θέμα των δύο στρατιωτικών. Mm-hmm. Και στο θέμα, γιατί το είπε και ο κύριος Χρυσόγονος, για μένα πρέπει να πάμε τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα η Τουρκία. Ναι. Εδώ γκρεμίζει τη χώρα του Ερντογάν για γεμονεύσει. Στα 2 δισεκατομμύρια θα κάνει πίσω. Πρέπει να μπουν κυρώσεις. Και πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές σας ότι το 50% των εξαγών της Τουρκίας πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αν λοιπόν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να κάνει, yes. μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και πρέπει να χαιρετήσουμε ότι χθες σε μια επιτροπή της γερουσίας των ΗΠΑ. Υπάρχει μια απόφαση, εγώ εύχομαι να την επικυρώσει και η Γερουσία, ναι. να μην πάνε τα F-35 στην Τουρκία και αυτό θα είναι ένα σκληρό μήνυμα απέναντι στον Ερντογάν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παίρνει 1,6 δισεκατομμύρια F-16 και να επιτρέπουν οι Αμερικάνοι να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι και να μπούμε σε ένα ράλι εξοπλισμό μια χώρα η οποία δημιουργεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Και μια διαφορά βλέμματος. Αρκεί να την ψηφίσει η Γερουσία για να γίνει πράξη. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.